Έω και σήμερα έπρεπε οι Δήμοι να έχουν απαντήσει για τι ανάγκε που έχουν σε προσωπικό στο Υπουργείο Εσωτερικών που του έστειλε τη σχετική εγκύκλιο με την ένδειξη του κατεπήγοντο. Ο Δήμο Δράμα απέστειλε τον αριθμό των 37 ατόμων οι οποίοι είναι σε κρεμότητα πρόσληψη εδώ και 8 χρόνια, αν και έχουν πετύχει σε σχετικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ από το 2008. Τη δυσαρέσκεια του εξέφρασε ο αντιδήμαρχο Δράμα, Γιώργο Παπαδόπουλο, ο, ο οποίο τόνισε ότι οι τακτικέ τη τελευταία στιγμή ήταν πρόβλημα και συνεχίζουν να είναι. Χθε λάβαμε μία ειδοποίηση από τα Υπουργεία ε, ότι πρέπει να κοινοποιήσουμε τον αριθμό θέσεων που θέλουμε και έχουμε ανάγκη να καλύψουμε στο Δήμο ε, και καλεστήκαμε και καλούμαστε μέσα σε 24 ώρες να στείλουμε έγγραφο προς το Υπουργείο με όλα αυτά τα κενά που θεωρούμε εμείς ότι έχουμε. Είναι λίγο τραγηλαφικό για το διάστημα, πολύ λίγο ο χρόνος, αλλά πέρα αυτού οι διευθύνσει ενημερώθηκαν γρήγορα και μας στείλαν και τις ανάγκες τους. Ε, το θέμα είναι ότι σίγουρα όλοι οι Δήμοι και εμείς έχουμε ανάγκες σοβαρότατε με ανθρώπινο δυναμικό σε όλα τα τμήματα, στις διευθύνσεις. Ε, δεν μπορούμε όμως να δεχθούμε ένα έγγραφο το οποίο ναι μεν προσπαθεί να μετριάσει την ανεργία ευρύτερα, αλλά δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο του... Στην αποπληρωμή αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, δεν μιλάει για πόρου. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι αφού πάρετε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, θα σα καλύψουμε με ένα αλφα ποσό. Ε, Εμεί μπήκαμε σε μία σκέψη, και νομίζω ότι ε, αυτό βγήκε από την σύσκεψη που είχαμε ω Δημοτική Αρχή, με την παρουσία του Δημάρχου, ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε του ανθρώπου, του οποίου έχουμε εγκλωβίσει εδώ και 7 χρόνια, έχουν εγκλωβίσει από το Υπουργείο την προκήρυξη που είχαμε βγάλει το 2008 μέσω ΑΣΕΠ και είχαν κριθεί τότε 37 άτομα. Εξ αυτών των ατόμων μέχρι και σήμερα, από τους 37, εργάζονται στο σύνολο οι 15. Έχουμε δηλαδή πάρει από, από, από εκείνο τον πίνακα από 37 ατόμων, έχουμε πάρει τους 15. Εξ αυτών οι, οι, οι 10 είναι στην καθαριότητα και οι 5 είναι μηχανικοί τάφεύσιλων πιέψιλων. Θεωρούμε ρε, αυτονόητο από μεριά μας ότι αν θα πάρουμε κάποιο άτομο θα πρέπει να πάρουμε και να δικαιώσουμε αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν εγκλωβιστεί μια εφτά αιτία, και τίποτα παραπάνω. Ε, θέλω κατ' επέκταση να πω, σκεφτείτε ότι σίγουρα θέλουμε αύριο πολλά άτομα στην καθαριότητα. Ο Δήμος έχει διευρυθεί, πολλοί κόσμοι έχει αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης, αλλά σκεφτείτε αύριο... Να πάρουμε άτομα στην καθαριότητα που χρειαζόμαστε, θα πρέπει άμεσα να ανεβάσουμε τα τέλη. Γιατί η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισμό είναι ανταποδοτικά, ε, καλύπτονται ανταποδοτικά. Άρα, ε, ανθρώπινο δυναμικό, μισθοδοσία, αυξάνουμε τα τέλη. Ε, δεν θέλουμε ούτε να το συζητάμε ούτε να το σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο ενδεχόμενο στην παρούσα στιγμή και φάση, γιατί είναι αδύνατο. Με την οικονομική συγκυρία. Που υπάρχει σήμερα στην αγορά, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα και θέμα από μεριά τη Δημοτική Αρχή. Και είναι κατηγορηματικό και ο Δήμαρχο και όλα τα υπόλοιπα μέλη τη Δημοτική Αρχή. Συνολικά, α, λοιπόν, ποιο είναι ο αριθμό των ατόμων που ζητήσατε, ε, Αν εννοείται, τι μα ζητάει κάθε διεύθυνση. Κάθε... Αριθμητικά. Αριθμητικά, η κάθε διάθεση, τα άτομα που ζήτησα, αθρηστικά, είναι κοντά στα 60 για να λειτουργήσει ο Δήμο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι εφικτό όσο αφορά τα οικονομικά. Ε, καθημερινά έχουμε τις μειώσεις σε όλα τα επίπεδα, χρηματοδότησης από την κεντρική εξουσία πολιτεία. Οπότε το μόνο που εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε είναι τα ανταποδοτικά. Και δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα έτσι, να αυξηθούν τα ανταποδοτικά έτσι ώστε να κάνουμε προσλήψεις. Δεν το συζητάμε καθόλου. Άρα επιλέξατε συγκεκριμένο αριθμό τελικά. Ναι. Ο αριθμός ε, συγκεκριμένα και αυτό και αυτό ο αριθμό του πίνακα του 2008, που είναι σε εκκρεμότητα, πάλι κάθε διεύθυνση έχει μέσα ένα συγκεκριμένο αριθμό. Δηλαδή η εκκρεμότητα των, από του 37 μείον 15, ε, ο αριθμό είναι ε, τα μισά και κάτι, νομίζω ότι καλύπτουμε κάθε διεύθυνση, αλλά στο ελάχιστο. Mm -hmm. Δεν μπαίνουμε στο μέγιστο, γιατί στο μέγιστο θα πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον άλλου 60.